что такое, блядь? А? Что снимаем, нахуй? Что не снимаем? Что снимаем, блядь? Удостоверение покажи, командир, а? Я тебе сейчас, блядь, покажу удостоверение. Ρωσόφωνοι χωρίς διακριτικά χτυπούν άκρια τον κάμεραμάν της ουκρανικής τηλεόρασης Ίντερ που μαζί με άλλους ρεπόρτερ και ξένους ανταποκριτές έχουν φτάσει έξω από το στρατόπεδο για να καταγράψουν τις κινήσεις των Ρώσων στρατιωτών. Откуда, Вася? Я вообще россиянин, придурок. Ένας άλλος ρεπόρτερ καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης από άλλο σημείο, προτού και εκείνος χρειαστεί να φύγει κακήν κακός από το σημείο. Я тебе сейчас, блядь, покажу удостоверение. Εκεί βρίσκεται και ο ανταποκριτής της καθημερινής Κώστας Ονισένκο που χρειάστηκε να φύγει όπως όπως και αυτός από τη βάση λίγο έξω από τη Σεβαστούπολη. Πιο κάτω ένα τρίτο αυτοκίνητο μας βλόκαρε τον δρόμο. Βγήκαμε από τα δύο αυτοκίνητα μας ακολουθούσαν πάλι 7-8 άτομα τα οποία φορούσαν μάσκες και αυτή τη φορά τουλάχιστον τρεις ή δύο από αυτούς κρατούσαν πιστόλια. Άνοιξαν την πόρτα του αυτοκίνητου, μας βγάλαν έξω, μας χτύπησαν, τριγούδευσαν στο μέρα. Αφού μας χτύπησαν και μας στείλανε ό,τι είχαμε πάνω μας. Μας τριγούδευσαν στο αυτοκίνητό μας, συγκεκριμένα εμένα και τον Νικονίλη που μας βάλουν στο βαγκάζ. Οι άνθρωποι που πραγματοποιήσαν επίσης σίγουρα δεν ήταν απλοί πολίτες. Αυτή η επίθεση, όπως φάνηκε, ήταν η επίθεση η οποία έγινε στοχευμένα κατόπιν εντολής. Αυτά συνέβησαν λίγη ώρα αφότου ο ρωσικός στρατός είχε καταλάβει τη βάση αεράμινας του ουκρανικού στρατού. Συνεχίζονται τώρα οι βίαιες συγκρούσεις στη Σεβαστούπολη μεταξύ Ρωσόφιλων και Ουκρανών. Σύμφωνα με το BBC, οι Ρωσόφωνοι έχουν ξυλοκοπήσει Ουκρανούς με γροθιές και μαστίγια. Οι οδομαχίες άρχισαν στον απόϊχο της δήλωσης του μεταβατικού πρωθυπουργού, πως θα μεταβεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να έχει επαφές κορυφής για την επίλυση της κρίσης στην Κριμαία. Την δέσμευση ότι ως το τέλος του μήνα η Κριμαία θα έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία, εξέφρασε ο ηγέτης του κοινοβουλίου της περιοχής. Φιλορωσικές εκδηλώσεις στην Κριμαία. Εθνικές επέτειοι στο Κίεβο. Συμπλοκές εκεί που οι Δύσεις συναντά την Ανατολή. Στη Σεβαστούπολη οι διαφορετικές συγκεντρώσεις φιλορώσων και υπέρμαχων της νέας κυβέρνησης κατέληξαν σε ανταλλαγές ύβρεων, γρονθοκοπήματα και χτυπήματα με μαστίγιο. Σε πανηγυρικό κλίμα, χιλιάδες κάτοικοι στη Σιμφερόπολη γιόρτασαν το δημοψήφισμα της 16ης Μαρτίου, με τις αρχές της περιοχής να αριθμούν τα ωφέλη της ένωσης με τη Ρωσία, κάνοντας λόγο ακόμη και για τετραπλασιασμό των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Από το Κίεβο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τους εορτασμούς μνήμης του εθνικού ποιητή της χώρας, ο μεταβατικός πρωθυπουργός έστειλε το δικό του μήνυμα στους γείτονες, ενώ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει διαβουλεύσεις για την κρίση στην Κριμαία. Αυτή είναι η γη μας. Οι πατεράδες και οι παππούδες μας έχησαν το αίμα τους για αυτή και δεν θα παραχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό της. Η Ρωσία και ο πρόεδρός της πρέπει να το ξέρουν αυτό. Ανάλογο το ύφος και του Βιτάλη Κλίτσκο, από τους προτεργάτες των διαδηλώσεων της πλατείας Ανεξαρτησίας, ο οποίος επισκέφθηκε τον Ντόνιετσκ. Πρόκειται για επίθεση, για παρέμβαση. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας και την ενότητά μας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι φιλορωσικές δυνάμεις επεκτείνουν τον έλεγχό τους στην Κριμαία, καταλαμβάνοντας μία ακόμη συνοριακή βάση στα δυτικά και παγιδεύοντας στο εσωτερικό της τα 30 μέλη της υπηρεσίας. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του πως απόπειρα προσάρτησης της Κριμαίας θα κλείσει την πόρτα στη διπλωματία. Λίγες ώρες μετά, ο Ρώσος Πρόεδρος, σε τηλεφωνική συνομιλία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο και τον Βρετανό Πρωθυπουργό, υποστήριξε πως όλα τα βήματα προς την ανεξαρτητοποίηση είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα, πιο δυναμικά στην ουκρανική πολιτική σκηνή εισέρχονται οι ακροδεξιοί, με τον αρχηγό του κόμματος δεξιός τομέας να ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές. Λίγες μέρες τώρα πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα, η Κριμαία είναι χωρισμένη στα δύο με συνεχείς διαδηλώσεις τώρα και στο Ντόνιετσκ. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στη Σιμφερούπολη, Αχιλέα Τόπα, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες αλλά και το κλίμα. Αχιλέα.
Εύα, καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ, η Κριμαία είναι σίγουρα χωρισμένη στα δύο εν ώψη του δημοψηφίσματος στις 16 Μαρτίου, αλλά και γενικότερα και η Ουκρανία, θα μπορούσαμε να πούμε. Σήμερα σε πολλές πόλεις είχαμε διαδηλώσεις τόσο από υποστηρικτές της Ενωμένης Ουκρανίας και κατ' επέκταση υποστηρικτές της Δύσης, όσο και από υποστηρικτές της Ρωσίας, και είχαμε μάλιστα και συμπλοκές. Στην πόλη Λουχάνσκ, στην Ανατολική Ουκρανία, ρωσόφιλοι κατέλαβαν το Δημαρχείο. Κοντά στο Λουχάνσκ, το Ντονιέσκ, διαδηλωτές κατέβασαν ξανά τη σημαία της Ουκρανίας και ύψωσαν τη ρωσική σημαία στο κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στο κτίριο της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, ενώ μια φιλοδυτική διαδήλωση που είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε. Στο Κίεβο, επίσης, χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ανεξαρτησίας προκειμένου να τιμήσει τον εθνικό του ποιητή Τάρα Σεφτσένκο. Συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη γέννησή του σήμερα. Στο πλήθος απευθύνθηκε και ο πρώην Ρώσος ολιγάρχης Μιχαήλ Χορτοκόφσκι, ο οποίος αποφυλακίστηκε πρόσφατα, ήταν επικεφαλής της Γιούκος, ο οποίος είπε ότι η αστυνομική βία στο Κίεβο τις προηγούμενες ημέρες κατά φιλοευρωπαϊκών διαδηλωτών έγινε με τη συνένεση της αστυνομίας. Συγκρούσεις είχαμε και σε Σεβαστούπολη, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ. Εδώ στη Σιμφερούπολη οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με τους νέους ωστόσο ηγέτες της τοπικής κυβέρνησης Κριμαίας να καλούν για μία ακόμη φορά τους Ουκρανούς στρατιώτες να αποχωρήσουν ειρηνικά, εάν βεβαίως το επιθυμούν, ή να δηλώσουν την πίστη τους στη Μόσχα. Αχιλέα Τόπα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο της εφημερίδας Καθημερινή, τον Κώστα Ονισέγκο, που δέχτηκε επίθεση από αγνώστους. Για να δούμε, Κώστα, τις ώρες αγωνίες που ζήσατε και τι πιστεύεις ότι ακριβώς έγινε, γιατί σας επιτέθηκαν οι άγνωστοι. Εδώ, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν αυτή τη στιγμή ώρες αγωνίας στην περιοχή. Δηλαδή, μόλις έφτασε η πληροφορία για τρεις ανθρώπους από το Κίεβο, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά, ας το πούμε, εξαφανιστεί τις τελευταίες ώρες, οι οποίοι κατευθυνόντουσαν προς την Κριμαία. Παράλληλα, στις 2 του μηνός υπάρχει πληροφορία ότι απήχθησαν τρεις Ουκρανοί αξιωματικοί. Υπάρχουν ένοπλοι άνθρωποι οι οποίοι περιπολούν σε διάφορα σημεία της Κριμαίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημα κάποιο κράτος και κάποια αστυνομία η οποία θα μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια του οποιοδήποτε πολίτη, ο οποίος είτε στηρίζει την φιλορωσική γραμμή, είτε δεν τη στηρίζει. Κάτι τέτοιο περίπου συνέβη και στην δική μας περίπτωση. Εμείς είχαμε φτάσει μαζί με ένα ουκρανικό συνεργείο χθες το βράδυ για να καλύψουμε το θέμα της εισβολής, ας το πούμε, αγνώστων στρατιωτών σε μια ουκρανική βάση έξω από την Σεβαστούπολη. Ήρθαν 3-4 αυτοκίνητα γεμάτα με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εύσωμοι, ας το πούμε έτσι, και φορούσαν ρούχα τα οποία μοιάζανε στρατιωτικά αλλά δεν ήταν στρατιωτικά. Ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τους δημοσιογράφους, κυρίως όσους κρατούσαν τηλεοπτικές κάμερες ή όσοι είχαν φωτογραφικές μηχανές. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Εμείς μπήκαμε 6 άτομα μέσα με το αυτοκίνητο για να ξεφύγουμε. Κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι πίσω μας ακολουθεί ένα μαύρο τζιπ, το οποίο κάναμε κάποιους γύρους και διαπιστώσαμε ότι όντως ακολουθεί εμάς. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αναστροφή για να ξεφύγουμε, μας εγκλώβησε. Βγήκαν από μέσα άνθρωποι οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, άνοιξαν την πίσω πόρτα, τράβηξαν μία από τις κάμερες, πεσάρισαν να τις πάνε. Εμείς ξαναξεκινήσαμε το αυτοκίνητο, προσπαθήσαμε να φύγουμε. Και κάπου 2-3 χιλιόμετρα παρακάτω, ένα τρίτο αυτοκίνητο, ήταν ήδη δύο αυτοκίνητα πίσω μας, ένα τρίτο αυτοκίνητο μας έκοψε τον δρόμο. Από τα δύο πίσω αυτοκίνητα βγήκαν περίπου 10 άτομα, τα οποία ήταν ένοπλα και κρατούσαν πιστόλια. Άνοιξαν τα αυτοκίνητα, μας βάλαν έξω, μας χτύπησαν, μας πήραν τα πράγματα. Παράλληλα, πυροβολούσαν στον αέρα, φωνάζανε μην ξανάρθετε εδώ, φωνάζανε δεν θέλουμε δημοσιογράφους, δεν θέλουμε κανέναν. Και επίσης ύστερα μας άφησαν να φύγουμε χτυπημένους και χωρίς τα υπάρχοντά μας. Παράλληλα, τις ίδιες μέρες είχαν σημειωθεί και τουλάχιστον 2 ή 3 ακόμα επιθέσεις που είναι γνωστές σε τηλεοπτικά συνεργεία, δηλαδή σε ανθρώπους που κρατούσαν κάμερες. Η κατάσταση είναι τεταμένη αυτή τη στιγμή. Είναι αρνητικό το κλίμα προς τους δημοσιογράφους. Δεν είναι η μόνη επίθεση προς τους δημοσιογράφους. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, Κώστα, είναι ότι είσαι καλά. Να σου ευχηθούμε καλή δύναμη και ασφαλή επιστροφή στην Ελλάδα. Και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.